κύριος Γιώργος Μαρινάκης έχει το κλειδί του πρωινή Καστακανιά. Το γυρίζει στην κλειδαριά, αλλά... δεν ανοίγει. Όσες προσπάθειες και να έκανε στο παρελθόν ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εργάζεται στο ΝΕΟΠΗ, δεν κατάφερε να μπει. Άγνωστοι έχουν βάλει μεταλλικές βέργες και ξύλα πίσω από την πόρτα, με αποτέλεσμα η κεντρική είσοδος να είναι μόνιμα μπλοκαρισμένη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μία φορά που τα κατάφερε να ανοίξει, έπεσε πάνω του ένα μεγάλο κομμάτι ξύλο, το οποίο είχε τοποθετηθεί ως παγίδα για τον οποιοδήποτε θα έκανε το βήμα προς τον εσωτερικό χώρο. Για την κατάληψη στο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Νεάρχου και Σολομού, από διάφορα άτομα η διοίκηση του ΙΚΑ έχει γνώση και προς το παρόν κάνει υπομονή. Να σημειωθεί ότι από άλλα σημεία του κτιρίου οι καταληψίες έχουν βάλει δικά τους λουκέτα και για μήνες ο κλητήρας είχε μπει στη διαδικασία να τα σπάει και μόνιμα να βρίσκει καινούρια. Με απλά λόγια, οι ιδιοκτήτες του χώρου δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Ποιος να τα εκμεταλλευτεί? Άμα μπορέσουν να τα δώσουν στους δήμους και να τα εκμεταλλευτούν οι δήμοι, καλό θα ήταν. Ο εσωτερικός χώρος χρησιμοποιείται από ανθρώπους που δεν έχουν κάπου να μείνουν. Ενώ να σημειωθεί ότι όταν οι δομές μετακόμισαν στο κτίριο του ΙΚΑ στη Λεωφόρο Σούδας το 2004, το παλιό κτίριο είχε σχεδόν ολόκληρο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των ιατρείων στο εσωτερικό του. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα, από καλώδια μέχρι τις μονάδες του εσωτερικού κλιματισμού. Αντί να επενδύουμε τέτοια χρήματα σε άλλες εγκαταστάσεις, παίρνουμε τις έτοιμες, τις επισκευάζουμε και τις δίνουμε σε χρήσεις. Για το κτίριο αυτό έχει γίνει πολλής λόγος για την αξιοποίησή του όσα χρόνια παραμένει κλειστό. Να θυμίσουμε ότι η διοίκηση το είχε σχεδόν παραχωρήσει στο Δημοχανείον με ένα συμβολικό αντίτιμο για να λειτουργήσει εκεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Συμφωνία που δεν υλοποιήθηκε, ενώ και οι φοιτητές του ΤΕΙ ζητούν το χώρο για τη δημιουργία της φοιτητικής εστίας. Στο ΤΕΙ είναι στον αέρα. Τώρα ακόμα μετά από χρόνια ψάχνουν να βρούνε να νοικιάσουν ένα ξενοδοχείο για να μείνουν οι φοιτητές. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ μαζί μου και κουβεντιάζαμε. Δεν ανήκει στο Δημοχανείο, παρά το ότι η προηγούμενη διοίκηση από εμάς είχε κάνει τότε μια πρόταση και είχε συνάψει και κάποια συμφωνία για μίσθωση του ακινήτου με σκοπό να γίνει δημοτική βιβλιοθήκη. Αυτό το πράγμα δεν περπάτησε. Το κτίριο αυτό χρειάζεται πολλά χρήματα για να ανακατασκευαστεί και από τότε το είχα πει και εγώ ως αντιπολίτευση ότι είναι λάθος να ξοδέψει ο Δήμος Χανίων τόσα χρήματα για ένα κτίριο το οποίο δεν του ανήκει. Η νέα Δημοτική Αρχή, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, θεώρησε ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη πρέπει να στεγαστεί στην Οδό Τζανακάκη, σε ένα νεοκλασικό κτίριο, οι μελέτες του οποίου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί για την αποκατάστασή του. Η φάση που βρισκόμαστε είναι ότι έχουμε καταγράψει αναλυτικά όλες τις ανάγκες μας ως βιβλιοθήκη. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Και προσανατολιζόμαστε στην φιλοξενία συγκεκριμένων χρήσεων σε αυτό το κτίριο, γιατί προφανώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τα πάντα σε ένα κτίριο, και όταν αυτό ολοκληρωθεί θα υπάρξει, ας πούμε, δημόσια ανακοίνωση. Τέλος, ανατακτά χρονικά διαστήματα, μηχανικοί από την Αθήνα έρχονται να ελέγξουν τη στατικότητα του κτιρίου του παλιού ΙΚΑ. Πόσο περνά ο καιρός, αυτή κινδυνεύει. Αν βέβαια καταφέρουν να μπουν μέσα για να το ελέγξουν.